Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι το δεύτερο μέρος της περιγραφής της DJI Fly App. Το πρώτο μέρος το είχαμε κάνει πριν μερικούς μήνες. Συνήθως αυτά τα βίντεο πηγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Αλλά είχαμε τον ιό ενδιάμεσα, υπήρξαν καθυστερήσεις καλοκαίρι. Οπότε καθυστέρησε λίγο το δεύτερο μέρος του βίντεο της περιγραφής της Fly App, πιο μέσα δηλαδή στο μενού, λίγο παραπάνω. Οπότε σήμερα θα δούμε τις εξτρά πληροφορίες και το μενού που υπάρχει πιο μέσα στην DJI Fly App. Πάμε λοιπόν μέσα, έχω μπει ήδη, έχω συνδέσει τον ιό, αλλά μέσα στην εφαρμογή αυτά που έχει είναι πανομοιότυπα με όλα τα υπόλοιπα drone και κυρίως με το mini series κτλ. Αλλάζει λίγο ίσως στα μεγαλύτερα drone, R3, R3S τώρα και Mavic 3, αλλά σε γενικές γραμμές είναι τα ίδια. Πάμε λοιπόν μέσα, έχω μπει όπως βλέπετε στην αρχική οθόνη, βλέπουμε την κάμερα, πάνω δεξιά τρεις τελείες και μπαίνουμε μέσα στο μενού. Ξεκινώντας, το πρώτο tab είναι το safety, εδώ πέρα που θα βρούμε το return to home. Το return to home είναι ό,τι λέει η λέξη, η επιστροφή δηλαδή πίσω από εκεί που απογειωθήκαμε. Το πρώτο είναι το ύψος στο οποίο θέλουμε να ανέβει το drone όταν μπει σε διαδικασία return to home. Μπαίνει το drone σε διαδικασία return to home όταν χάσει σήμα ή όταν το πούμε εμείς. Αυτό ήταν ότι έγινε το home point update. Έτσι λοιπόν, το return to home altitude, όπως το λέει κιόλας, το θέτουμε εμείς ανάλογα με την περιοχή που βρισκόμαστε. 30 μέτρα τώρα το έχω βάλει εγώ γιατί πετάω με τον ιό σε αυτό το setup εδώ πέρα και συνήθως είμαι σε χαμηλά ύψη, δεν ανεβαίνω δηλαδή πάνω από 20 μέτρα, οπότε 30 μέτρα είναι καλά. Αλλά πρέπει να κοιτάμε γύρω γύρω, αν έχει πολυκατοικίες και διάφορα άλλα τέτοια, πρέπει να τα ανεβάζουμε παραπάνω. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εάν πετάμε π.χ. με μίνι ή με κάποιο άλλο drone και είμαστε στα 70 μέτρα, στα 60 μέτρα και το έχουμε βάλει εμείς να κάνει return to home το altitude στο 30, αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατέβει στο 30 και θα έρθει, θα μείνει στο ύψος που είναι, δηλαδή στο 60-70 μέτρα και θα έρθει προς τα εμάς. Πάμε παρακάτω, update home point, αυτό το χρησιμοποιούμε όταν κινούμαστε και μας ακολουθάει π.χ. το drone, πατάμε αυτό εδώ για να κάνει update το home point σε καινούργιο, έτσι ώστε σε περίπτωση που χάσει το σήμα να μην φύγει και να πάει πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε, αλλά να έρθει στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. AR settings είναι οι ρυθμίσεις που μας δείχνει το home point, εκείνο το H που βλέπετε, και όταν κάνει return to home που δείχνει μια γραμμή AI, όλα αυτά μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε και να τα απενεργοποιήσουμε. Κάνετε και κρίνετε ανάλογα όπως σας βολεύει. Πάμε παρακάτω, flight protection, max altitude 120 μέτρα, είναι C0 το Neo, οπότε δεν πάει πάνω από 120 μέτρα. Στα υπόλοιπα drone ή στα drone, μάλλον να το πω διαφορετικά, στα C1 drone και πάνω ή σε αυτά που δεν είναι C0 και είναι legacy, σε αυτά πηγαίνουμε μέχρι 500 στην εφαρμογή. Ο κανονισμός λέει ανώτατο 120 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους. Max distance, no limit. Compass, μετά πηγαίνουμε στους αισθητήρες, sensors που λέει, compass normal, IMU normal, αν έχουμε κάποιο θεματάκι εδώ θα μας βγάλει να το κάνουμε calibrate, θα βγάλει error και όχι calibrate όπως λέει εδώ. Παρακάτω είναι οι πληροφορίες της μπαταρίας, εδώ στο unlock geo zone κάνουμε unlock γεωγραφικές ζώνες, εάν έχουμε κάποια ζώνη η οποία είναι κόκκινη κτλ. Όμως προτείνω να συμβουλεύεστε το Dark GR για να βλέπετε τις πραγματικές Geo Zones και όχι τις εφαρμογές, γιατί δεν είναι πάντοτε σωστές. Και Find My Drone από κάτω, που σημαίνει ότι όταν έχουμε μία άσχημη προσγείωση, τότε μπορούμε να πάμε να ψάξουμε τον drone μας, γιατί μας δίνει το τελευταίο στίγμα, και με το Find My Drone να βοηθηθούμε από το χάρτη για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Advanced Safety Settings, μπαίνουμε μέσα, είναι το τελευταίο, και έχει εδώ πέρα κάποιες ρυθμίσεις, όπως βλέπετε είναι στο signal loss, δηλαδή όταν χάσει το σήμα τι να κάνει, return to home, descend, hover, να γυρίσει πίσω, να κατέβει σε ύψος, να παραμείνει στο ίδιο ύψος. Το hover συνήθως το χρησιμοποιούμε στα FPV, όπως είναι το Avata 2 ας πούμε, γιατί αν είμαστε μέσα σε κάποια δωμάτια, ξέρω εγώ, μέσα σε κάποιο τούνελ ή περνάμε κάτω και χάσει σήμα, δεν θέλουμε να κάνει return to home, να πάρει ύψος και να πάει να χτυπήσει πάνω στο ταβάνι, θέλουμε να κάνει hover και να του σταματήσουμε εκεί και απλά εμείς αλλάζουμε θέση για να πιάσει το χειριστήριο. Σε αυτή την περίπτωση όμως return to home, και φυσικά στο τέλος
είναι το Emergency Propeller Stop. Πώς δηλαδή σταματάμε τα μοτέρ σε περίπτωση κινδύνου, προς τα μέσα ή προς τα έξω και κάτω. Δεύτερο tab είναι το Control. Το πρώτο είναι τα units, τι θέλουμε να είναι, metric σε μέτρα, metric σε χιλιόμετρα ή imperial, καλά imperial εμείς δεν χρησιμοποιούμε οπότε δεν ασχολούμαστε. Subject scanning, όπου ανοιχνεύει μόνο του αυτοκίνητα, ποδήλατα, ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω εκείνο το scene που θα εμφανιστεί και να κάνει track κατευθείαν. Display zoom, standard και larger text, ό,τι λέει εδώ πέρα. Gain and expo tuning, γι' αυτό εδώ θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο. Έχει, ειδικά για τον Νίο πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο, γιατί στο normal mode είναι λιγάκι αργό για τις ταχύτητες που έχουμε συνηθίσει από τα mini και τα λοιπά. Οπότε θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, εδώ κανονίζουμε τις ταχύτητες, πόσο γρήγορα ανεβαίνει, πόσο γρήγορα κατεβαίνει, πόσο γρήγορα πηγαίνει αριστερά, δεξιά, πόσο απότομα φρενάρει, πόσο γρήγορα πηγαίνει η κάμερα πάνω κάτω, όλα αυτά, ή πόσο απότομα, όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχει μέσα εδώ, τρία ξεχωριστά, cinema, normal και sport, αλλά θα κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για να τα πούμε αναλυτικά. Πάμε παρακάτω, είναι το gimbal και το gimbal calibration. Σε περίπτωση που έχουμε θεματάκι, μπαίνουμε και κάνουμε gimbal calibration και recenter gimbal σε περίπτωση που έχουμε κατεβάσει το gimbal κάτω και δεν θέλουμε να περιμένουμε να ανεβαίνει το gimbal σιγά σιγά. Πατάμε ένα recenter και μας το ανεβάζει αμέσως γρήγορα απάνω. Εν συνεχεία, remote controller, διαλέγουμε το stick mode. Το standard, αυτό που δουλεύω και εγώ και περιγράφουμε και στα βίντεο και δουλεύουμε, είναι το mode 2. Κάποιος μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο mode, μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε τα άλλα mode. Από κάτω μετά είναι το button customization, το απλό χειριστήριο Ni3 έχει πάνω αριστερά ένα κουμπάκι που λέγεται FN και αν το πατήσουμε μία φορά ή δύο φορές ή το πατήσουμε και το κρατήσουμε κάνει διάφορες λειτουργίες. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να θέσουμε αυτές τις λειτουργίες. RC calibration σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με το χειριστήριο και fly tutorial είναι που μας δείχνει κάτι βιντεάκια, σίγουρα θα τα έχετε δει όταν έχετε πρωτοσυνδέσει το Neo ή οποιοδήποτε άλλο drone στην εφαρμογή. Repair to aircraft link, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χαθεί η σύνδεση, να ξανακάνουμε σύνδεση του controller με το drone. Κάμερα, format για τα βίντεο, ξεκινάει MP4, color, normal, και εδώ δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι, υπάρχουν άλλα drone που έχουν και άλλα προφίλ χρώματος, coding format, H264, H265, διαλέγουμε όποιο θέλουμε. Video subtitles, τώρα που το είδα θα το αφαιρέσω. Έχει να κάνει με τις πληροφορίες που περνάει μέσα στο αρχείο του βίντεο και δεν χρειάζεται να υπάρχει, τουλάχιστον για τις πτήσεις που κάνουμε για να παίρνουμε πλάνα κτλ. Αν θέλουμε για δοκιμή μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε για να δούμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Anti-flicker, το αφήνω στο auto. Instagram είναι αυτό εδώ, θα βγω έξω για να το δείτε, αυτό εδώ που είναι στο πλάι εδώ και μας δείχνει πόσο φωτεινό ή σκοτεινό είναι το πλάνο μας. Ξαναμπαίνω μέσα. Overexposure warning, αυτό είναι πάλι για να μας δείξει αν είναι πολύ φωτεινό το πλάνο, μας το σημειώνει με κάτι γραμμές σαν ζέμπρα τέλος πάντων. Από κάτω είναι το grid lines για την οθόνη. Εμένα μου αρέσει να έχω μόνο τα τετραγωνάκια, τα βλέπετε εδώ. Αλλιώς μπορείτε να αλλάξετε, να τα βάλετε όλα μαζί, να βάλετε και χ και τελεία και όλα ή καθόλου. Frame guide, αυτό έχει να κάνει με το αν θέλουμε να πάρουμε βίντεο για social media, τα οποία τι γίνεται, δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο που παίρνει το βίντεο, απλά μας βγάζει ένα πλαίσιο στην εικόνα που παίρνουμε το βίντεο για να μας βοηθήσει έτσι ώστε να κεντράρουμε ανάλογα. White balance, μπορούμε να το βάλουμε auto ή manual, εγώ το έχω manual στο 4900, προτείνω να βρείτε το white balance ανά περίπτωση που σας αρέσει και να το βάλετε εκεί manual, γιατί με το auto το αλλάζει και μπορεί να σας χαλάσει το βίντεο. Από κάτω internal storage, τέλος πάντων, έχει κάποια custom folder naming για να βάλουμε και διάφορα άλλα. Max video cache capacity είναι πόσο βίντεο κρατάει όταν γράφεται, μέχρι 2 GB, μέχρι 4 GB, μέχρι 8 GB, μόλις τα συμπληρώσει αυτά σβήνει και αρχίζει από την αρχή. Αυτό είναι για το βίντεο που γράφει την ώρα που πετάτε. Είναι χαμηλής ποιότητας βίντεο και το έχουμε για backup. Το υψηλής ποιότητας βίντεο γράφεται μέσα στο drone ή στην κάρτα μνήμης ή στην ενσωματωμένη ανάλογα ποιο drone έχουμε. Πάμε στο transmission. Εδώ πέρα έχουμε το live streaming platforms. Παλαιότερα έχω κάνει βίντεο γι' αυτό και πώς δουλεύει. Εν συνεχεία τα frequencies, τις συχνότητες διαλέγουμε 2,4 5 GB ή dual band και από κάτω channel mode και βλέπουμε εδώ
έχει ένα πίνακα που μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Δεν νομίζω να είναι ιδιαίτερα σημαντικά να τα περιγράψουμε. Το μόνο που μπορείτε να δείτε εδώ είναι αν είναι FCC ή C. Αν πάτε δεξιά, βλέπετε το 1 χιλιόμετρο, είναι ακριβώς στη γραμμή του μείον 90. Αν είναι σε FCC, το 1 χιλιόμετρο θα είναι πάνω από τη γραμμή του μείον 90. Και εν συνεχεία στο τέλος το About, όπου μας δείχνει πληροφορίες για σηριακούς αριθμούς και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι περιγράψαμε και εσωτερικά το μενού. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο περιγραφής, κυρίως για τους χειριστές του NIO που μπαίνουν τώρα, οι περισσότεροι τέλος πάντων, μπαίνουν τώρα στο χόμπι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!